Coach, νέα μεγάλη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, τρίτη φετινή. Σίγουρα μια πολύ σημαντική νίκη που σε πρώτη φάση μας δίνει ένα πλεονέκτημα τουλάχιστον για την πρώτη θέση της regular season. Τουλάχιστον αυτό πλέον εξαρτάται από τα δικά μας χέρια που είναι ο πρώτος στόχος. Ναι, κάναμε τρεις νίκες πάνω στην ΑΕΚ. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν αυτές οι τρεις νίκες ήταν τρεις νίκες play-offs. Αυτό θα σημαίνει σίγουρα πιθανόν και κάποιος τίτλος. Αλλά είναι τρεις νίκες regular season για να αντιλαμβάνεστε στα play-offs. Όλα ξεκινούν από το 0. Θεωρώ αυτό να πω αυτό που λέω πάντα. Θεωρήσουμε ότι κάναμε κάτι πολύ μεγάλο. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Σίγουρα παίζουμε καλά. Στόχος μας είναι να διατηρηθούμε σε αυτά τα επίπεδα, ώστε εκεί που μετράει να είμαστε η ομάδα που πρέπει να είμαστε. Δείξατε χαρακτήρα πάντως στην αντεπίθεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το τρίτο δεκάλεπτο με ένα zone press με κάποιες παγίδες, η αλήθεια μας αποσυντόνισε. Ήταν μια κίνηση που μας έβγαλε έξω από τα νερά μας. Ήταν πολύ καλύτερο το τρίτο δεκάλεπτο. Όμως αυτό που είπα και στα παιδιά στα πολιτεία, αυτό που κρατούμε είναι η αντίδραση που είχαμε. Ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει, δείξαμε ότι είχαμε τα προβλήματα να αντικείσουν το παιχνίδι πολύ δυνατά. Και πήρατε και μεγάλη διαφορά στο τέλος, έτσι. Νομίζω αυτό δεν έχει καμία σημασία πλέον. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά, είναι το ότι οι παίχτες υποχρεούνται μάλλον να παίζουν μέχρι το 40, γι' αυτό και προπονούνται. Πάντω, όσο περνάει ο καιρό, νομίζω γίνεστε και καλύτεροι. Ομοιογένεια, πολύ καλή χημεία. Καταφέραμε να κρατήσουμε το φυσικό κορμό τη ομάδα, το κυπριακό κορμό που ήταν πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε και του περισσότερου ξένου κολοσφαιριστέ. Αυτοί οι δύο που ήρθαν έχουν πέσει πάρα πολύ με την ομάδα. Και νομίζω αυτό είναι που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, την ομοιογένεια. Αυτό χρειάζεται και υπομονή και χρόνο. Βλέπουμε τον Σάιμον πλέον να είναι παίχτης κορμού, έτσι, να παίρνει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είδαμε και τον Σταυρινίδη πάλι στο τέλος. Έναν έφηβο. Όπως είναι ο κεραυνός, σιγά σιγά δημιουργήσει έναν κυπριακό κορμό. Αυτό έχουμε καταφέρει. Είναι ο Σάιμον ο Μιχαήλ, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Είναι ο Νίκος Τηλιανού, που όλοι ξέρουν πόσο το θέλαμε το καλοκαίρι. Είναι αμφισβήτητα από τον Κλασάδο καλοσφαιριστή στην Κύπρο. Είναι ο Γιώργος ο Νεοφύτου, ο οποίος είναι ένας πιστός στρατιώτης της ομάδας. Είναι ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας, ο αρχηγός. Και πάρα για τη Σονάκου που είναι εκπληκτικός, αλλά και οι δύο μικροί, και ο Σταυρονίδης, αλλά και ο Βέστης, είναι δύο παιδιά τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ στην καθημερινότητα και είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πολύ ωραίο κλίμα εδώ στο Στρόβολο πλέον. Έτσι ο κόσμος έχει ζεσταθεί για τα καλά με την ομάδα. Εντάξει, ήταν σκοπός μας η ομάδα σιγά σιγά έτσι να αποκτήσει την παλιά της έκανα. Νομίζω ο κεραυνός αξίζει να είναι στις πολύ καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή είναι γνωρίζουν και σε αυτό. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Ο κεραυνός είναι χρόνια μακριά από τις επιτυχίες και ελπίζουμε με την βοήθεια που φέτος να καταφέρουμε κάτι ξεχωριστό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.